Έχουμε ένα θέμα ακόμα για τον κύριο Τσάπαλο, γιατί θα τον εξαντλήσουμε. Ο κύριο Τσάπαλο θα πρέπει να μας βοηθήσει. Ο Κλαούντιο αυτό, θα μα βοηθήσει ο Κλαούντιο και θα πάμε σε μια λαϊκή αγορά. Όπου εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα και ευχαριστούμε θερμά τον Κλαούντιο, γιατί έχει μαζί του παραγωγό είναι μέλιο ο κύριο Ρήτη. Ο κύριο Δημήτρη Ρήτη, αγαπητέ Κλαούντιο, γιατί έχουμε πάρα πολλέ καταγγελίε στην εκπομπή σταθερά. Κύριε Τσάπαλε, κύριε Τσουκαλά, τα συζητάμε συνέχεια για νοθεία, τεράστια νοθεία στο μέλι, καθώς και η κλιματική αλλαγή δεν έχει μεγάλη. Εξαιρέσει κλιματική αλλαγή κατά μεγάλο ποσοστό. Δεν υπάρχει μεγάλη καθαρή ποιοτική παραγωγή στο μέλι. Άρα, πώς μπορεί και εξυπηρετεί η αγορά στις ίδιες ποσότητες με λιγότερη παραγωγή, ποιοτική παραγωγή. Όμως, Κλαούντιο, λόγος σε σένα. Ακριβώς, Σπύρο, και έχουμε έρθει σε μια λαϊκή να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια, αλλά και οι τηλεθεατές, πώς ξεχωρίζουμε ένα καλό μέλι, ένα γνήσιο μέλι, από ένα νοθευμένο μέλι. Και πού επηρεάζει η μειωμένη παραγωγή, η ανοβρία επηρεάζει. Αυτά θα μας τα πει ο κύριος Ρήτης, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Χαιρετίζω την εκπομπή του κύριου Χαριτάτου, του κύριου Φερματζίτη και της κυρίας Φόσχολου. Ο κύριος Χαριτάτος είναι και συντοπίτης. Χαιρετίσματα, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Να σε πάντα καλά. Κύριε Ρήτη, πώς ξεχωρίζουμε ένα γνήσιο μέλι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίσει εύκολα ένα μέλι νοθευμένο. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα και από στατιστικές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, συνήθως είναι πάρα πολλοί μέλια τα οποία είναι νοθευμένα. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι από ποιο παραγωγό, από ποιον το παίρνει το μέλι ο άλλος και αν πόση εμπιστοσύνη του έχει για να ξαναπάει, να ξαναπάρει αυτό το πράγμα. Να πάρει το μέλι που τον αφορά και τον ενδιαφέρει. Εμάς, παραδείγματος χάρη, είμαστε τρίτη γενιά σε αυτό το χώρο. Γυρίζουμε το μελισσοκομείο σε όλη την Νότια Ελλάδα και παίρνουμε ελάχιστα μέλια σε σχέση με παλιά. Δεν μπορούμε να παράξουμε πλέον τα μέλια που κάναμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της ανοβρίας, λόγω των φυτοφαρμάκων και ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, πολλό δε μάλλον τους μελισσοκόμους που έχουν κάνει κάτι διατάξεις με νομοσχέδια που απαγορεύουν να βάλουμε σε ζώνες δασικές, απαγορεύεται να ανάψουμε καμιστήρια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που το δάσος δεν περιφρουρείται από τον αγροφύλακα, από τον μελισσοκόμο, από τον ρετσινά που μας συλλέγει τη ρητίνη του πεύκου, δεν προστατεύεται, γιατί ο μελισσοκόμος και όλοι αυτοί που είπα θέλουν να υπάρχει το δάσος για να μπορεί να ζήσουν μέσα από αυτό. Αυτά. Έχει δει. Το πώς ξεχωρίζουμε το μέλι το θέμα. Κλαούντιο, το πώς ξεχωρίζουμε το μέλι? Δεν μπορεί ένας οποιοδήποτε. Τώρα θα μας δείξει. Ερυπίν, για να ξεχωρίσουμε το μέλι μας, πόσους γυρεόκοκους έχει από το θυμάρι, το πάμε στο χημείο και κάνουμε εξετάσεις, οι οποίες στοιχίζουν πανάκριβα. Ναι, αυτές. Άρα οι καταναλωτές δεν μπορούμε κύριε, να ξεχωρίσουμε ένα μέλι εμείς με τίποτα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελιών, να σας πω το εξής. Ότι είναι από τα δέντρα τα οποία είναι πιο παχύρευστα και πιο άγλυκα και δεν έχουν μυρωδιά. Ενώ και τα άλλα που είναι από ανθόμελα, τα οποία είναι το ανθόμελο του βουνού, του πορτοκάλι, το ρίκι, η κουμαριά, το θυμάρι, τα οποία είναι πιο αρωματικά και πιο ρευστά. Πιο ρευστά σε σχέση με το άλλα των κονοφόρων. Τώρα πείτε μας λίγο, οι τιμές συγκριτικά με τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, συγγνώμη Κλαούντιο μου, να κάνω μια τελευταία ερώτηση, έχουν αυξηθεί, τι γίνεται? Οι τιμές, παρόλα ότι εμείς τις παίρνουμε πάνω μας, γιατί Φερρυπίν, ένα μέλι αρθόμενο έχει 10 ευρώ και το πιο ακριβό το θυμάρι έχει 14. 10 χρόνια είμαι εδώ σε αυτή τη λαϊκή και οι τιμές δεν έχουν ανέβει καθόλου. Διότι εμείς εισπράττουμε τη φτώχεια του καταναλωτή, διότι δεν μπορεί να δώσει, πρέπει να πάρει πρώτα να φάει πατάτες, μακαρόνια κτλ. Και μετά αν του περσέψουν να πάρει ένα κιλό μέλι να φάει τα παιδιά του. Καταλάβατε. Μάλιστα. Έλα Κλαούντιο μου, ήθελες κάτι να ρωτήσεις? Απλά να δείξουμε πώς είναι ένα μέλι το οποίο το έχει ένας παραγωγός. Ένα γνήσιο, ας πούμε. Θα μας το δείξουμε. Άνοιξε ένα πευκόμελο, το οποίο είναι η ρευστότητά του, το εξόδος του είναι βαρύ, σε σχέση με ένα άλλο το οποίο είναι αρθόμελο, το οποίο είναι θυμάρι αυτό, είναι πιο ρευστό σε σχέση. Υπάρχουν και μέλια όπως είναι τα κονοφόρα, όπως είναι τη σελάτη στο μέλι, το βανίλια, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι πολύ πηχτό.
δεν μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Αυτά τα μέλια δεν υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ που έχουμε εμείς και ένας μελισσοκόμος παραγωγός που είναι στη Λαϊκή. Είναι αδύνατο να έχει, διότι οι ποσότητες που κάνουμε εμείς είναι πολύ λίγες. Και τροφοδοτούμε κάποιους πελάτες χέρι με χέρι. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Αγαπητέ Δημήτρη, συγγνώμη για τον ειρωνικό σου στρατιώτη, επειδή σε γνωρίζω από παλιά και σε εκτιμώ και σε αγαπώ και σε σέβομαι. Επειδή μπορεί να δοθεί εντύπωση ότι εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις υπεραγορές ή τα μεγάλα μαγαζιά, λέγονται σούπερ μάρκετ συνέχεια. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο σούπερ μάρκετ γίνεται ο ανάλογος έλεγχος και εμπιστεύονται οι άνθρωποι της τροφοδοσίας σωστούς και σοβαρούς επαγγελματίες, όπως μπορεί να είσαι εσύ, Δημήτρη μου, ή οποιοδήποτε άλλος. Αλλά καταλήγουμε με τον έμπειρο λόγο σου και όλα αυτά που λες, ότι πρέπει να αποκτούμε και με τον άνθρωπο που θα μας δώσει το μέλι μια σχέση εμπιστοσύνης και να αισθανόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σοβαρός, είναι ευσυνείδητος και αγαπάει τη δουλειά του και θέλει να την προστατέψει. Δυστυχώς μεγαλώνει ο κύκλος των κακών ανθρώπων γύρω μας σε όλα τα επαγγέλματα και στους δημοσιογράφους πιθανότατα. Και πρέπει λίγο να προσέχουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε μια ισορροπία στον λόγο για να μην παρεξηγήσει λάθος ερμηνείας. Δεν προστατεύω τίποτα. Απλά ξέρεις, είναι. Είναι λεπτό το θέμα. Να σας πω, κύριε Χαριτάτο, όλα τα ελληνικά προϊόντα κινδυνεύουν από τις ελληνοποιήσεις. Έρχονται παράνομα τεράστιες ποσότητες μελιού και όχι μόνο από μέλι, από λάδι, από αυτά τα οποία ελληνοποιούνται. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Εδώ δεν λέμε για τις ντομάτες ότι έρχονται από την Τουρκία. Πόσα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε και εμείς από κοντά, αγαπητέ Δημήτρη, και συνέχεια κάνουμε ρεπορτάζ. Όχι γιατί θέλουμε να βάλουμε κατά κάποιον, απλά για να υπενθυμίσουμε στον ίδιο μας τον εαυτό πρώτο και μετά στους καταναλωτές, τηλεθεατές μας, να είναι διαρκώς σε μια αφύπνιση. Γιατί αν δεν κινητοποιηθούμε, όπως καλή ώρα είπε ο κύριος Τσάπαλος και μόνοι μας και ο κύριος Τσουκαλάς, δεν αλλάζει τίποτα. Από μόνο του δεν αλλάζει τίποτα. Ή όλοι μαζί σε μια κοινωνική συμφωνία θα φέρουν μια συνέργεια. Ή τελειώσαμε. Συνέργεια. Από την Αγγλία μέχρι το Μελίσιο. Και μέχρι την παραλία. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Ότι αφού κινητοποιηθήκαμε έγινε δουλειά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλαούντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευθύνη. Καλή μέρα, φιλιά, χαιρετισμού σε όλου. Συντοπίτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Κλαούντιο, συνέχισε το ρεπορτάζ για να μα το δώσει και αύριο. Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναδούμε όλα αυτά σε ό,τι αφορά και την ακρίβεια και το τι αγοράζει ο κόσμο. Εγώ, επειδή είμαι καχύπητο, δεν ξέρω αν έχει καλά προϊόντα ο κύριο Ρήτη. Οπότε φέρε κανένα 34 λεπτά. Καλά, δεν τρέπεσαι τώρα. Να περάσει από το χημείο του στομαχιού μου. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Το καλύτερο χημείο είναι το στομάχι. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μα.